Η αφαίρεση τραγίας είναι πολύ σημαντική, γιατί αν δεν προηγηθεί, δεν μπορούμε να κάνουμε σωστή απολύμανση. Ή θα καταναλάμε περισσότερο προϊόν για να τα καταφέρουμε. Το πιεστικό είναι το μηχάνημα που θα χρησιμοποιήσουμε. Δίνει πίεση στο νερό και μας δίνει τη δυνατότητα να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία του. Αυτό είναι το καλώδιο που θα συνδέσουμε με το πιεστικό, στο οποίο θα περάσει νερό υπό πίεση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το είχα συνδέσει με μία προέκταση, ώστε να φτάσει μέχρι τις επάνω δεξαμενές. Το πιεστικό είναι ένα μηχάνημα που μας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε πίεση και θερμοκρασία στο νερό. Οπότε, στα αριστερά συνδέεται το καλώδιό μας με το όπλο που είναι η έξοδος και δεξιά συνδέεται η είσοδος του νερού. Όσο κοντύτερο το καλώδιο, τόσο μικρότερη η διαδρομή του υγρού. Οπότε η πίεση θα είναι μεγαλύτερη. Έτσι, αφού η δεξαμενή που θα πλύνω τώρα είναι δίπλα, άξιζε να βγάλω την προέκταση και να βάλω απευθείας το όπλο. Πρώτη μου δουλειά είναι να ανοίξω τη βρύση. Εννοείται ότι το πιεστικό είναι ήδη στην πρίζα. Για να δουλέψει, πρέπει είτε να το βάλω απλά στο on, αν θέλω κρύο νερό, είτε να το βάλω στη θερμοκρασία 60 με 90 βαθμούς Κελσίου. Σε περίπτωση που θέλω να βάλω καυτό νερό, αφήνω το πιεστικό εκτός συνοποιείου, γιατί αλλιώς το πιεστικό βγάζει καπνό και βρωμάει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ρίχνω νερό 80 βαθμών Κελσίου, που σημαίνει ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή να μην πέσει πάνω μου, γιατί καίει πολύ. Θα μπορούσα να πάθω σοβαρά εγκάβματα. Αρχικά, ρίχνω ένα νεράκι απ' έξω που είναι απλό. Σε βάνες, πόρτες και φυσικά στην οροφή. Τουλάχιστον αν δω ότι έχει τριγίες που δεν είχε. Βγάζω τα πολλά ρούχα γιατί πρόκειται να μπω σε μια σάουνα τώρα. Μη δίνετε σημασία στα τραγούδια μου. Δεν την παλεύω, έχω αρχίσει να χαζεύω. Κλασικό σύμπτωμα τρίου. Όπως βλέπουμε, η τριγία είναι γύρω-γύρω στη δεξαμενή και καλά κολλημένη. Αν προσπαθούσα να την αφαιρέσω με κρύο νερό και πίεση, δεν θα τελείωνα πραγματικά μόνο. Ρίχνω στην οροφή αν υπάρχει κάτι. Τα σημεία που μαζεύεται η τριγία είναι σαν δακτύλια, δεν είναι φυσικά τυχαία. Οι κρύσταλλοι κολλάνε εκεί λόγω του ότι εκεί βρίσκονται οι μανδύες ψήξη.
Υπενθυμίζω ότι η εμφάνιση της πτερυγίας οφείλεται στο ότι το άλας πτερυγικού οξέως με το κάλιο δεν διαλύεται καλά στο αλκοόλ, το οποίο αυξάνει κατά την αλκοολική ζήμωση. Επίσης, δεν διαλύεται καλά και όταν χαμηλώνει η θερμοκρασία. Επίσης παίζουν ρόλο και τα διάφορα κολοειδή μόρια, μεγαλομόρια ας τα πούμε, που βρίσκονται στο μούστο μας από την αρχή και μπορούν να αυξήσουν την αντοχή της πτερυγίας να διακριτήσει. Τα κολοειδή μπορεί να είναι πικτίνες, μανοπροτεΐνες, πολυσακχαρίδες και πολλά άλλα. Ένα άλλο ωραίο fact που μου άρεσε είναι το εξής. Ξέρουμε ότι γενικά με την καθίδρυση της πτερυγίας το pH αυξάνεται, συνήθως αφού πέφτει το υλικό, που είναι και το ισχυρότερο οξύ του κρασιού. Όμως αν το κρασί έχει πολύ υψηλό pH, από 3,6 και πάνω, συνήθως σε κρασιά χωρικής συνοχής, το pH θα μειωθεί λίγο. Ένα pH πάνω από 3,6 θα κάνει περισσότερη πτερυγία να καθιζάνει από ένα pH κάτω από 3,6. Αυτό γίνεται λόγω του ποσοστού των ανιώδων πτερυγικού που βρίσκονται στο κρασί και είναι περισσότερα σε pH 3,6 με 3,9 από ότι σε χαμηλότερα. Καλά, εννοείται το ότι πόσο κάλιο έχουμε παίζει επίσης ένα καθοριστικό ρόλο. Όσο ρίχνω, τόσο αυξάνεται ο ατμός και σε μια κλειστή δεξαμενή όπως αυτή εδώ, μπορεί εύκολα να γίνει αποπνικτικό. Εμένα δεν με πειράζει, είναι και λίγο συνήθεια. Ατμός είναι, δεν είναι διοξείδιο του άνθρακα. Αλλά θα πρότεινα να σταματάτε να ρίχνετε για λίγο ή να βγάζετε το κεφάλι σας στην πόρτα για να πάρετε λίγο αέρα. Μπορεί να μην βγαίνει εύκολα η κολοτριγή, αλλά κάτι γίνεται. Μια καλή τεχνική είναι επίσης να διαβρέχω παντού και μετά να επιμείνω να τη βγάλω προσεκτικά την τριγία. Αυτό το κάνω επειδή ο ατμός θα δουλέψει λιγάκι και θα τη μαλακώσει.
Λοιπόν, άντε, ας βγούμε έξω να πιούμε κάνα νερό, γιατί αρκετά υγρά χάσαμε. Και προσοχή να ντυθείτε καλά, όσο και αν νιώθετε ωραία με τη δροσιά έξω. Μην πάστε καμιά πνευμονία.